Χαίρετε και πάλι. Είναι προφανές, Πέτρα, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναζητούσε νέους φίλους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η θέση της Βρετανίας έχει ήδη αποδυναμωθεί και δεν μπορεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάθος χρόνου αφενός, αλλά και να στηρίζει θέματα διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής στην Ουάσιγκτον. Μετά τις ταραχώδεις συσκέψεις των G7 και G20, στις οποίες επιχειρήθηκε ουσιαστικά απομόνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος επιστρέφει και κάνει επίθεση φιλίας στον Γάλλο Μακρόν. Ευρισκόμενος λοιπόν στο Παρίσι, ο Τραμπ εμφανίζεται επικοινωνιακός και εξωστρεφής όσο ποτέ. Κέρδισε πάντως τις εντυπώσεις και χαρακτηριστική γι' αυτό είναι η δήλωση Μακρόν ότι τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσα στις δύο χώρες. Άρα, καρπούς, φαίνεται πάντως πώς απέδωσε και η κατηδίαν συνάντηση των δύο ανδρών σε πολλά διεθνούς ενδιαφέροντος ζητήματα. Ακριβώς. Σε αντίθεση με το παρελθόν, οι δύο άντρες φαίνεται πως διαπιστώνουν σύμπνοια πλέον σε αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Συμφώνησαν λοιπόν στην προώθηση του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου. Συμφώνησαν επίσης να αναλάβουν κοινή δράση για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και της προπαγάνδας μέσω διαδικτύου, η οποία άλλωστε τους τελευταίους μήνες έχει παραλύσει σε αρκετές περιπτώσεις δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ επαναβεβαίωσαν την κοινή τους γραμμή στο μέτωπο κατά της τρομοκρατίας και τις επιχειρήσεις σε Ιράκ και Συρία. Δεν τα βρήκαν φυσικά στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, αναμενόμενο. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι κάτι θα μπορούσε να γίνει, αφήνοντας να νοηθεί ότι έπεται συνέχεια στο θέμα. Βεβαίως, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ παρευρέθηκε στους εορτασμούς για τη Βασίλη, δεν παρέστη στην εκδήλωση μνήμης των θυμάτων της Νίκαιας, η οποία, να πούμε, Μαρίνα, διεξήχθη σε ένα βαρύ κλίμα και μάλιστα υπό τον φόβο νέας τρομοκρατικής επίθεσης. Πράγματι, ολόκληρη η Γαλλία μετατράπηκε σε αστακό σήμερα, καθώς υπήρχε φόβος αυτής της νέας απειλής, χωρίς να μπορεί να προβλέψει κανένας που. Χιλιάδες ένοπλοι αστυνομικοί και στρατιώτες βρέθηκαν στους δρόμους για την ασφάλεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, παρευρέθηκε στη μεγαλειώδη παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, στην οποία συμμετείχαν 3.720 στρατιωτικοί, 211 στρατιωτικά οχήματα, 241 άλογα, 63 αεροπλάνα και 29 ελικόπτερα. Ακολούθως αναχώρησε και ο Εμμανουέλ Μακρόν μετέβη στην Νίκαια, όπου διεξήχθη σε βαρύ κλίμα η εκδήλωση για τα 86 θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης πέρσι, της πρώτης τρομοκρατικής επίθεσης με φορτηγό που έπεσε σε πλήθος, σε ευρωπαϊκό έδαφος, εξ ονόματος του λεγόμενου Ισλαμικού Χαλιφάτου. Η Γαλλία εξακολουθεί, η Πέτρα, να βρίσκεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ενώ τα επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν λόγω των εκδηλώσεων θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και τη νύχτα της Κυριακής. Να είστε, σε ευχαριστούμε πολύ.